προσπαθήσω να αποδώσω όσο γίνεται από αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σύνθετο και καλύπτει μια πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα, τα μεγαλύτερα κομμάτια της σύγχρονης μαρξιστικής ανάλυσης και της κουβέντας που γίνεται σήμερα. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Γιώργο που με κάλεσε να συμμετέχω σε αυτήν την παρουσίαση σήμερα. Είναι αγαπημένος φίλος και συνάδελφος. Χάρηκα επίσης γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω αυτό το χώρο τον οποίο δεν γνώριζα. Και γιατί γνώρισα και τις συναδέλφους τις οποίες επίσης δεν γνώρισα, παρόλο που τα ονόματά τους είναι πολύ γνωστά. Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό έχει μοναδικά στοιχεία και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια να συζητηθεί στα ελληνικά, δεδομένου ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, να συζητηθεί λοιπόν στα ελληνικά και από συναδέλφους και από συντρόφους, γιατί δίνει μια ευκαιρία συμμετοχής σε μια ρυθμοποιημένη και απαραίτητη συζήτηση για τη σημερινή θέση και το μέλλον τόσο της μαρξιστικής ανάλυσης όσο και του χώρου της αριστεράς. Επίσης, χάρηκα ιδιαίτερως όταν ο Γιώργος μου ζήτησε να μιλήσω για το βιβλίο, γιατί έχω παρακολουθήσει, όπως και πολλοί φίλοι του Γιώργου, την πορεία της δημιουργίας του βιβλίου. Ο Γιώργος έχει δημοσιεύσει και διαθέσει με ελεύθερη πρόσβαση, πράγμα το οποίο είναι σπάνιο στις μέρες μας, που ο ακαδημαϊκός καπιταλισμός κλείνει κάθε επιστημονική δημιουργία πίσω από κοστοβόρα συνδρομητικά τείχη, πολλές από τις συνομιλίες οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί στον τόμο. Επίσης, το βιβλίο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο επιπλέον ενδιαφέρον για μένα, προσωπικά, καθώς είχα και εγώ ίδια την εμπειρία συγγραφής και επιμέλειας ενός τόμου με συνομιλίες και γνωρίζω καλά και τις χαρές και τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Γι' αυτό και δίνω μεγάλη σημασία και θα ήθελα να αναφερθώ εδώ στην ιδιαίτερη αυτή μορφή ανάλυσης γραφής, αλλά και συνολικής επικοινωνίας, την οποία αποτελεί η συνέντευξη, η συνομιλία. Προτιμώ τον όρο συνομιλία που αποδίδει στα αγγλικά, στα ελληνικά τον αγγλικό όρο conversation, διότι εισάγει μια μικρή αλλά ουσιαστική διαφορά. Ενώ η συνέντευξη παραπέμπει πέρα των δημοσιογραφικών και επαγγελματικών συνδηλώσεων στον κόσμο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών που είναι ο κόσμος μας, σε ένα μεθοδολογικό εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων, η έννοια της συνομιλίας συνιστά μια συνθήκη ισοτιμίας, καθώς και μια συνθήκη αμοιβαίου ενδιαφέροντος για το θέμα προς συζήτηση. Η έννοια συνομιλία λοιπόν είναι καθόλου ταιριαστή στο απότερο εγχείρημα του Γιώργου, το οποίο υπερβαίνει το αμοιβό σε ακαδημαϊκό. Η συζήτηση για την αριστερά προϋποθέτει και ταυτόχρονα επιδιώκει μια συνθήκη ισοτιμίας, γι' αυτό και θεωρώ ότι η μορφή του βιβλίου, αυτό που επέλεξε, δηλαδή ο τρόπος που επέλεξε ο Γιώργος να εισέλθει σε αυτές τις συζητήσεις, είναι ιδιαίτερα ταιριαστή. Είναι όμως ταιριαστή επίσης, όπως μας λέει ο συγγραφέας στην εισαγωγή του τόμου, γιατί στόχος του είναι να ανοίξει το πεδίο της μαρξιστικής ανάλυσης στο ευρύτερο κοινό. Σε όλους όσους έχουν ενδιαφέρον επιστημονικό και πολιτικό, στα πολλαπλά ζητήματα με τα οποία καταφτιάχνει το βιβλίο. Τι είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο? Εδώ, και φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε δει, αν δεν το έχετε δει, μπορείτε να το βρείτε από ό,τι γνωρίζω και εδώ, φιλοξενεί ο τόμος 26 τέτοιες συνομιλίες και χωρίζεται σε ενότητες που αναγκαστικά και αναμενόμενα και αλληλοκαλύπτονται και συνομιλούν μεταξύ τους. Παρούσες είναι ορισμένες από τις σημαντικότερες θεματικές του μαρξισμού. Ιστορική κοινωνιολογία του μαρξισμού, ο πολιτικός μαρξισμός, ο μαρξιστικός φεμινισμός, η πολιτική οικονομία της σημερινής νεοφιλελεύθερης πολιτικής συγκυρίας, η μεγάλη θεωρητική του μαρξισμού, όπως ο Γκραμς, ο Αλτουσέρ και ο Πέρι Άντερσον, οι πολιτικές εξελίξεις πέραν της Ευρώπης, αλλά και οι προβληματισμοί και οι ερμηνείες για την άνοδο της ακροδεξιάς και των μορφωμάτων της στο Μεσοπόλεμο. Πέραν όμως της εκτενούς θεματολογίας, ο τόμος κατογραφεί επίσης τρεις ολόκληρες γενιές μαρξιστών στοχαστών, οριοθετώντας τους με βάση τα γεγονότα, τα φαινόμενα και τα κινήματα που σηματοδότησαν την ίδια την πολιτικοποίησή τους. Πρώτον, τη γενιά που πολιτικοποιήθηκε στον απόϊχο του 1968, δεύτερον, τη γενιά που πολιτικοποιήθηκε μέσω των αγώνων του κινήματος κατά της παγκοσμιοποίησης και τρίτον, τη γενιά των millennials, η οποία πολιτικοποιήθηκε σήμερα μέσα από την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Έτσι, ο τόμος κινείται σε διαφορετικά επίπεδα. Αποτυπώνει τις θεματικές που σημάδεψαν τις ανησυχίες κάθε γενιάς, τις διαφωνίες και τις συγκλίσεις μεταξύ των ταχαστών, τις σημαντικές στιγμές που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πολιτικής συνειδητότητας των συνομιλητών, τις πολλαπλές πλευρές των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων. Έτσι, εκτός από μια βιογραφία του έργου των στοχαστών, ο τόμος είναι και μια βιογραφία του μαρξιστικού προβληματισμού σε όλη την πολυμορφία. Για όλους όσους είμαστε εδώ σήμερα, ίσως είναι αυτονόητη η σημασία η ανάγκη συζητήσεων για το παρόν και το μέλλον της αριστεράς. Στη χώρα μας, στην Ευρώπη και στην Αμερική και σε άλλες γωνίες του κόσμου όπως ξέρουμε, στην Ινδία ή στη Βραζιλία, παρατηρείται μια έντονη διαδικασία δεξιοποίησης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω ανάπτυξη των ακροδεξιών μορφωμάτων και κινημάτων, αλλά και με μια ευρύτερη αποδοχή και
επομένως κανονικοποίηση των ακροδεξιών πολιτικών ιδεών και αξιών. Η αριστερά φαίνεται να χάνει τη μάχη σε ό,τι αφορά τους δύο πόλους που παραδοσιακά στόχευε και στους οποίους έβρισκε τα ερίσματά της. Χάνει την εργατική τάξη με τον όποιο τρόπο και αν προσδιορίζουμε τάξη πότα ή προς απόλυτη το σχετική θέση και έννοια, η οποία γοητεύεται αξιωτικά από τον αυταρχισμό, προβάλλει έντονα αυτό που στην διεθνή βιβλιογραφία έχει χαρακτηριστεί ως cultural anxiety, δηλαδή μια ανησυχία ή αγωνία που έχει ως πρόσημο την πολιτική ταυτότητα, την πολιτισμική ταυτότητα, γίνεται περισσότερο ξενοφοβική, πιο ανοιχτά ρατσιστική και ομοφοβική και αναζητά εύκολους και ευάλωτους από διεκοπέους κράτους. Η αριστερά χάνει γιατί έχει χάσει το ιστορικό της υποκείμενο. Γιατί στην Ευρώπη τουλάχιστον, αλλά και στα κακουμά, έχει μεταμορφωθεί μια lifestyle αριστερά που αρέσκεται περισσότερο να περιφρουρεί τη διαφορά της παρά να ακούσει, να συνομιλήσει, να καταλάβει, έτσι ώστε να έχει μια πιθανότητα να πείσει το ιστορικό της υποκείμενο να ακούσει με τη σειρά του. Η αριστερά όμως χάνει και στο επίπεδο της διανόησης, και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, και χάνει τόσο επειδή οι πολιτισμικές ανησυχίες και ταυτότητες λειτουργήσαν αποσπασματικά, διαλυτικά και σε μεγάλο βαθμό αποδόμησαν το αφήγημα του κεφαλαίου και της ίδιας της ανάλυσης του καπιταλιστικού, οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Με αυτό δεν εννοώ προφανώς ότι οι άλλες ταυτότητες είναι λιγότερο σημαντικές, και μάλιστα αμέσως παρακάτω θα αναφερθώ αναλυτικά στα σημεία του βιβλίου που φωτίζουν ακριβώς αυτό το σημείο. Την ανάγκη δηλαδή του μαρξισμού αλλά και της αριστεράς να ανοίξει ουσιαστικά την ανάλυση σε αυτές τις άλλες φωνές, στις άλλες μαρχές, στις άλλες εμπειρίες αορατότητας, περιθωριοποίησης και καταπίεσης. Ωστόσο, χωρίς την απαραίτητη ιστορικοποίηση των εμπειριών αυτών στο πλαίσιο παραγωγής τους, δηλαδή στο πλαίσιο της καπιταλιστικής κοινωνίας στην οποία όλοι ζούμε σήμερα, οι ταυτότητες και εμπειρίες αυτές φαντάζονται ανταγωνιστικές. Ενώ η οικονομική βάση των ανισοτήτων αποκρύπτεται, αποδίδεται σε επιμέρους συνθήκες και αίτια και έτσι όποιες λύσεις παραμένουν αποσπασματικές. Σε ό,τι αφορά όμως το πεδίο της διανόησης, η αριστερά χάνει επίσης επειδή η δεξιά και η άκρα δεξιά κερδίζει στο πεδίο των εντυπώσεων με τους δικούς της διανοούμενους, που απροποιούν, εκλαϊκεύουν και επιτίθενται στο λεγόμενο πολιτισμικό μαρξισμό, κερδίζοντας την προσοχή ενός αυξανόμενου κοινού. Πριν από δύο περίπου μήνες, οι λογοτέχνες και πολιτικοί επιστήμονες Ελίφ Σαφάρ δημοσίευσαν ένα άρθρο στον Guardian με τον τίτλο «Εάν θέλετε να κατανοήσετε την ακραδεξιά, παρατηρήστε τις βιβλιοθήκες τους». Από τον Τζόρνταν Πίτερσον μέχρι τον Φίλο Σάραζιν, οι ακροδεξίες συγγραφείς έχουν ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια αναθεώρησης και επανασυγγραφής της ιστορίας και κυρίως της ιστορίας της νεοτερικότητας που είναι και αυτή που απασχολεί εμπολή στη μαρξιστική ανάλυση. Και ίσως οι συγκεκριμένοι διανοούμενοι να μην κερδίζουν τις καρδιές των πανεπιστημιακών, αλλά κερδίζουν τις καρδιές των ψηφοφόρων, των εργατών, των φτωχών και φτωχοποιημένων, των νέων και των όχι τόσο νέων, χωρίς προοπτικές, σε μια εποχή μειωμένων αξιώσεων και χωρίς τέλος στον ορίζοντα. Γι' αυτό βιβλία όπως του Γιώργου είναι σημαντικά, επειδή επιμένουν να αναδεικνύουν την ανάγκη της μαρξιστικής ανάλυσης, την ανάγκη του αναστοχασμού περί του τι σημαίνει αριστερά και τι σημαίνει αριστερή πολιτική σήμερα, σε μια εποχή που η αριστερά φαίνεται να έχει χάσει τον προσανατολισμό της, την αξιοπιστία της, στην πιο κρίσιμη στιγμή μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα ζητήματα που ανοίγει το βιβλίο και τα ανοίγει και επιμένω αυτό παρά τα κλείνει και είναι πολύ σημαντικό, και η ουσιαστικά δημοκρατική μορφή του, η συνομιλία δηλαδή στην οποία αναφέρθηκα παραπάνω, συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, στην αποναφορά των ζητημάτων, όχι μόνο στον χώρο των ακαδημαϊκών προβληματισμών, αλλά και στον χώρο των πολιτικών αναζητήσεων στο οποίο το βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλλει. Είναι αδύνατο φυσικά και το στοχεύω στα χρονικά πλαίσια μια τέτοια εκδήλωση να αναφερθώ εκτενώς και με λεπτομέρεια σε όλες τις πτυχές του βιβλίου. Ούτε φυσικά θα είχε νόημα, καθώς είμαι σίγουρη ότι όλοι μετά από αυτή την παρουσίαση θα προμηθευτείτε το βιβλίο και θα έχετε την ευκαιρία να σχηματίσετε τη δική σας εικόνα για τα επιμέρους ζητήματα που θέλετε. Θα εστιάσω επομένως στα σημεία με τα οποία ταυτίζονται περισσότερο οι δικές μου ανησυχίες και για τα οποία μπορώ να μιλήσω πιο υπεύθυνα λόγω της ανασχόλησης μου με το αντικείμενο. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες θεματικές κινούνται στην κατεύθυνση που ανέφερα παραπάνω, αυτή της διεύρυνσης της μαρξιστικής ανάλυσης, ώστε να ενσωματώσει τις εμπειρίες αποκλεισμού των άλλων, αυτών που ο δυτικός κανόνας έχει αφήσει εμπολής απ' έξω, να τις υπεριλάβει ιστορικοποιώντας τις, χωρίς να τις αντιπαρέλθει ως δευτερεύοντα ζητήματα. Πρώτον, θα ήθελα να αναφερθώ στις συζητήσεις της ιστορικής κοινωνιολογίας, των μεταβάσεων, του ευρωκεντρισμού και της δυνατότητας πρόσληψης μιας ιστοβιογραφίας που πατάει πάνω στις μαρξιστικές ανησυχίες, χωρίς να υποπίπτει σε μια τελεολογία που αναγκαστικά βάζει την Ευρώπη στο κέντρο και μετράει την εταιρικότητα των άλλων με μεζούρα τη Δύση. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος φεμινισμός και ιδιαίτερα στην οικειοποίηση των θεματικών και των διεκδικήσεων του φεμινισμού από το φαινόμενο του λεγόμενου έθνοφεμινισμού, φεμονέισιοναλ στη διεθνή βιβλιογραφία, και να διατυπώσω ορισμένες σκέψεις ως προς τα διλήμματα που θέτουν στην φεμινιστική αριστερά σήμερα. Ξεκινώντας λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ο Τόμος θα μιλήσει ιδιαίτερα σε όσους ενδιαφέρονται για τη σημαντική προβληματική που αναπτύσσεται σε σχέση με τον ευρωκεντρισμό και τον τρόπο με τον οποίο αναπαράγει εσωτερικιστικά
σημαντικά αφηγήματα, internalist narratives, για την ερμηνεία της ανάθεσης του καπιταλισμού. Στο βιβλίο, ο Αλεξάνδρ Ανέβα, στη συνομιλία του με τίτλο «How the West Came to Rule», παρέχει μια ιδιαίτερο διαχωριστική προοπτική ως προς τον τρόπο με τον οποίο η εσωτεριστική αφιλογική έχει κυριαρχήσει στα αφηγήματα των μεταβάσεων, αλλά και για το πώς μπορεί να ξαναπεραστεί. Ο Ανιέβας εστιάζει στη θεμελιακή παραδοχή της κλασικής κοινωνικής θεωρίας από τον Μάρξ, τον Τένις, τον Τυρκέν και τον Βέμπερ, ότι ο χαρακτήρας της εξέλιξης μιας εκάστοτε κοινωνίας καθορίζεται από τις εσωτερικές δομές και τα υποκείμενα που δρούν μέσα σε αυτές. Ήταν άλλωστε η ίδια αυτή η εσωτερική ιστορία των κοινωνιών που οδήγησε στη γέννηση της κοινωνιολογίας. Στις προσεγγίσεις αυτές, το διεθνές στοιχείο παρέμενε με τις ουσίες στοιχείο και εξωτερικό σε ό,τι αφορά τις βασικές παραδοχές της κοινωνικής θεωρίας. Ταυτόχρονα, στον τομέα των διεθνών σχέσεων επικρατεί το αντίθετο σφάλμα, η αντιμετώπιση του διεθνούς πέραν του κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου, το οποίο οδηγεί σε μια παγμοποίηση της γεωπολιτικής, καθιστώντας της έτσι μια υπερκοινωνική σφαίρα της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων. Ο Ανέβας, ωστόσο, στη συγκεκριμένη συνέντευξη δείχνει ότι ήταν συγκεκριμένα αυτές οι εξωτερικές γεωπολιτικές συνθήκες και μορφές δράσης που ήταν στην πραγματικότητα κεντρικές στη δημιουργία των συνθήκων εκείνων που οδήγησαν στην ανάδυση του καπιταλισμού στην Ευρώπη και στην ανάδυση της Δύσης στο μακρό χρόνο. Για παράδειγμα, βάζει στο κέντρο της ιστορίας όχι μόνο τη φεουδαρχία, όπως το έχουμε συζητήσει, ή τις εξελίξεις στη Βρετανία, όπως το ξέρουμε από διάφορες τέτοιες αναφορές, αλλά την Pax Mongolica, που επί της ουσίας εισήγαγε στην Ευρώπη, στο αναδυόμενο παγκόσμιο σύστημα. Εξοικείωσε τους Ευρωπαίους με τις τεχνολογικές αναγκαλύψεις της τεχνολογικά ανεπτυγμένης Ασίας τότε, ενώ έφερε επίσης και νέες ασθένειες που προκάλεσαν μια δημογραφική ανακατάταξη μετά την επέλαση της επιδημίας της μαύρης πανόλης, που ήταν αποτέλεσμα επί της ουσίας νέων διακοινωνικών σχέσεων. Παρομοίως, ο ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων της εποχής, δηλαδή της Οθωμανικής και της Αυστροπουλικής Αυτοκρατορίας, η οποία και προκάλεσε την περαιτέρω αποδυνάμωση των υπαρχόντων κέντρων φεουδαρχικής εξουσίας, όπως η Παπική Εξουσία ή οι Ιταλικές Πολυστράτη, ενώ ταυτόχρονα ενδυνάμωσε νέες ανταγωνιστικές αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Γάλλη και η Ολλανδή. Η ίδια η γεωπολιτική απομόνωση που υπέστη η Βρετανία ως αφέλητη συνέπεια της δράσης των Οθωμανών είχε ως αποτέλεσμα τον ασυνήθιστο βαθμό συνοχής και ενότητας της αγγλικής κυρίαρχης τάξης και την πρωτόγονη συνσόρευση στην αγγλική επαρχία. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με το οποίο το αφήγημα περί της ανάλυσης του καπιταλισμού ως δυτικό προϊόν μπορεί να μεταμορφωθεί ριζικά όταν οι άλλοι, οι μη Ευρωπαίοι άλλοι και οι δράσεις τους, συμπεριλαμβάνεται στην ιστορία, όχι στη λογική της επιπρόσθετης κατηγορίας, ας προσθέσουμε και μερικούς άλλους για να δούμε τι γίνεται, δηλαδή όχι ως μια προσχηματική συμπερίληψη του άλλου, αλλά ως συστατικού στοιχείου της ίδιας της δυνατότητας της ανάλυσης του καπιταλισμού. Σε αυτή την προοπτική, η δυτική νοοτερικότητα καταραίει ως έννοια και ανοίγει έναν εξαιρετικά ενδιαφέρον ορίζοντα στο ίδιο το αφήγημα του κεφαλαίου του μαρξισμού. Ενδιαφέρον ωστόσο έχουν και οι αντιδράσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των μαρξιστών ιστορικών κοινωνιολόγων, οι οποίοι συνεχίζουν την ωραία συνομιλία τους μέσα από αυτόν τον τόμο. Για παράδειγμα, ο Τσάρλι Πόστ, σε συνομιλία με τίτλο «Class Race and Capital-Centric Marxism», θεωρεί ότι η κατηγορία για την ανάλυση Bretton Woods, η οποία και αναζητά την καταγωγή του καπιταλισμού στην ταξική σύγκρουση στην Αγγλία, είναι ως εταιρικίστικη και ευρωκεντρική, θεωρεί λοιπόν αυτή την κατηγορία λαθασμένη. Ο ευρωκεντρισμός, αναφέρει ο Πόστ, θεωρεί την ευρωπαϊκή κουλτούρα και θεσμούς ως ανώτερους, όπως επίσης θεωρεί ότι αυτή η συγκεκριμένη κουλτούρα και θεσμοί είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη οποιασδήποτε μη ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η εσωτεριστική προσέγγιση που εστιάζει στην Αγγλία για την εξήγηση της ανάπτυξης του καπιταλισμού δεν κάνει καμία από τις δύο παραδοχές μας, λέει ο Πόστ. Ίσως όχι με προφανή τρόπο θα μπορούσαμε να το απαντήσουμε. Η εστίαση, ωστόσο, σε εσωτερικές ευρωπαϊκές διαδικασίες μόνο, προϋποθέτει μια αντίληψη ότι οι εξελίξεις εκτός Ευρώπης δεν μετράνε και μπορούν να παραλυθούν από τις αφηγήσεις για το δυτικό εαυτό. Θα σας αφήσω όμως να ανατρέξετε οι ίδιοι στο βιβλίο για να ανακαλύψετε μόνοι σας αυτές τις συναρπαστικές διαφωνίες μεταξύ των στοχαστών. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο δεύτερο ζήτημα που έθεσα παραπάνω, το φεμινισμό και τα δύσκολα διλήμματα που αντιμετωπίζει στην παρούσα πολιτική Συρία. Ο τόμος φέρνει μια σειρά από εξαιρετικά επίκαιρες θεματικές. Για παράδειγμα, την απεργία των γυναικών μέσω της συνομιλίας με τη Σύνθια Αρούσα. Ή την έννοια της κοινωνικής αναπαραγωγής και της κεντρικότητας της αναπαραγωγής εργασίας των γυναικών ως συστατικού στοιχείου της ίδιας της δυνατότητας ανάδυσης και επικράτησης του καπιταλισμού. Όπως επισημαίνει στον τόμο η Σίλβια Φεντερίτσι, προηγούμενες γενιές στοχαστών μπορεί να διέκριναν τη σημασία του αποχωρισμού των αγροτικών στρωμάτων από τη γη ως βασική συνθήκη για τη δημιουργία των καπιταλιστικών σχέσεων. Ωστόσο, αγνόησαν τελείως τον αποχωρισμό της παραγωγής από την παραγωγή,
την υποτίμηση της αναπαραγωγικής εργασίας και τον αποκλεισμό της στην φαινομενικά μη οικονομική σφαίρα του βιομηχανικού, η οποία ήταν συστατικό στοιχείο της γενικότερης απαξίωσης της θέσης των γυναικών. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι επίσης η συνομιλία με την Morgan Mertey και τις έντονες διαφωνίες που έχει προκαλέσει η συζήτηση για τις εργάτριες της σεξουαλικής εργασίας, την απαγόρευσή της ή την θεώρησή της ως εκμετάλλευσης μόνο, καθώς και την απελευθερωτική δυνατότητα της σεξουαλικής εργασίας στο πλαίσιο μιας συλλογικής διαδικασίας. Ωστόσο, εδώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στη συνομιλία με τη Σάρα Φάρις στο συγκεκριμένο τόμο και την αναδυόμενη περίπτωση του εθνοφεμινισμού, η οποία πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει όλο ένα και περισσότερο, καθώς οι κοινωνίες αναδιπλώνονται σε ξενοφοβικές συμπεριφορές και τα μεταναστευτικά αίματα συνεχίζουν να εισαγάγουν στην Δύση. Η έννοια του εθνοφεμινισμού αποπειράται να περιγράψει το φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, της οικειοποίησης δηλαδή των φεμινιστικών θεματικών αγώνων και ανησυχιών από τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Από τους πολέμους στο όνομα των δικαιωμάτων των γυναικών στο Αφγανιστάν, την ανοιχτή Ισλαμοφοβία ενός μέρους γκέι κινήματος, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία, τον αυταρχικό ρεπουμπλικανισμό του γαλλικού κράτους που επιτεί να φύγουν οι μαντήλες από τα κεφάλια των γυναικών, και τη Μαρί Λεπέν να υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων ως κεντρικό στοιχείο του ίδιου του δυτικού πολιτισμού, παρατηρούμε μια έντονη εργαλειοποίηση των θεμάτων περί ισότητας και ανισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, που ιστορικά ήταν αντικείμενα διεκδίκηση της αριστεράς. Δεν είναι βεβαίως τυχαίο ότι η συζήτηση περιορίζεται στο Ισλάμ, ως τον πιο ορατό άλλο στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών. Αλλά και ως αποτέλεσμα του Ισλαμιστικού φονταμενταλισμού, που έχει καταφέρει να κυριαρχήσει τη συνείδηση πολλών ως αντιδυτικός και επομένως υποχρεωτικά και αντικαπιταλιστικός και αντιγεμονικός ή αντιεξουσιαστικός λόγος, ενώ η πολιτική θεολογία που προτείνει είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε αφήγημα εξουσιαστικής χειραφέτησης. Το θέμα δεν είναι, θεωρώ, να επαναλάβουμε ότι το ενδιαφέρον της δεξιάς και της ακροδεξιάς για τα ζητήματα της ισότητας των φύλων είναι προσχηματικό. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί έχει συμβεί μια τέτοια μεταστροφή. Η Φάρις, στον τόμο αυτό, καταδεικνύει την υποκρισία, εστιάζοντας από τη μία στον τρόπο που ο ρατσισμός εναντίον των μεταναστών αρθρώνεται ως Ισλαμοφοβία και ξεχνάει στο πλυντήριο των δικαιωμάτων των γυναικών, και από την άλλη δείχνει σε ποιο βαθμό τα υποχρεωτικά προγράμματα ένταξης γυναικών μεταναστών όχι μόνο δεν προωθούν καμία έννοια χειραφέτησης, αλλά ενδυναμώνουν κάθε έννοια πατριαρχίας, καταδικάζοντας τις γυναίκες αυτές σε εργασίες αναμφισβήτητα συνδεδεμένες με τον πατριαρχικό καταμερισμό εργασίας στον καπιταλισμό, δηλαδή τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών και των ηλικιών. Ωστόσο, θα ήθελα με αφορμή τη συζήτηση αυτή να πάω το εγχείρημα της Φάρις ένα βήμα παραπέρα και να ρωτήσω γιατί συμβαίνει μια τέτοια μετατόπιση και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των αριστερών φεμινιστικών κινημάτων σε μια τέτοια πρόκληση. Η αίσθησή μου είναι ότι η στροφή της αριστεράς και εν μέρει του φεμινιστικού κινήματος στην άκρητη υποστήριξη της θρησκευτικής διαφοράς, το αφήγημα της θρησκείας και των περιοριστικών πρακτικών της ως μια εναλλακτική απελευθέρωση από την καπιταλιστική πατριαρχία και τη σεξουαλικοποίηση, εγκατέλειψε επί της ουσίας το ιστορικό υποκείμενο του φεμινισμού, δηλαδή τις γυναίκες, και την κοινή μέσα από τις πολλαπλές διαφορές της εμπειρίας της πατριαρχίας, αλλά και τη βασική έννοια πάνω στην οποία συγκροτείται ο φεμινισμός αυτήν της ισότητας. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν προτείνω και δεν συντάσσομαι με αυταρχικές πρακτικές του τύπου απαγορεύσεων, όπως αυτή της μαντήλας, ωστόσο μια πιο προσεκτική συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει για τη σχέση φεμινισμού με την πολιτισμική διαφορά. Όπως απαραίτητη είναι και η συνέχεια της συζήτησης περί της διεύρυνσης της μαρξιστικής ανάλυσης, ώστε να συμπεριλάβει τις πολλαπλές άλλες μορφές ανισότητας και καταπίεσης. Το ίδιο ισχύει είναι η νόμη και για την αριστερά σήμερα. Η επανεξέταση της σχέσης με τη διαφορά, χωρίς ωστόσο να υποτιμάται η ιστορικοποίηση και το ευρύτερο εν πολλής καθοριστικό πλαίσιο του καπιταλισμού ως του κυρίαρχου αφηγήματος της εποχής μας. Ο Ντόμος και ο συγγραφέας, ο οποίος είναι μαζί μας σήμερα και τον οποίο μαζευτήκαμε εδώ σήμερα να συζητήσουμε, κάνουν ακριβώς αυτό το δύσκολο έργο. Προβληματίζονται, συγκρούνται εσωτερικά, αναπροσδιορίζουν και συνεχίζουν να θέτουν με πολλούς τρόπους το μεγαλύτερο ζήτημα της εποχής μας. Αυτό της απελευθέρωσης από τις μικρές και τις μεγάλες μορφές εξουσίας.